αυτά που θα πω δεν έχουν κανένα προσωπικό τόνο για κανένα δημοτικό σύμβουλο. Απευθύνονται σε πολιτικές οντότητες του δημοτικού συμβούλου. Και του ρωτάω αν είναι ευχαριστημένοι με το δημοτικό συμβούλιο. Χαμός γίνεται. Ξανά οξύνεται η πανδημία. Το σύστημα βρίσκεται στην ίδια περίπου κατάσταση που βρισκόταν και το θανατερό Νοέμβρη του 2020 για την πόλη μας. Και η κυβέρνηση με τι απάντησε? Με αστυνομία, με κλόπ, με καταστολή, με κυνηγητό, με πολιτική και αστυνομική αλητεία και κτηνοδία απέναντι στους νέους. Έκλεισε το πανεπιστήμιο και αφού έδιωξε τις καταληψίες, το κράτησε στα χέρια της αστυνομία για άλλες 2 μέρες, απαγορεύοντας να μπουν μέσα οι φοιτητές, οι καθηγητές, οι εργαζόμενοι, κάνοντας πρόβα τζενεράλε για το πώς θα στείλουν έστολοι και με πολιτικά τη δουλειά τους μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να περάσει. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση τι είπε? Να μην θίξει καν τις ιδιωτικές κλινικές. Γιατί να φλέγεται? Μόλις τώρα διάβαζα ότι ο δείκτης νοσηρότητας πανελλαδικά πάει στο 12. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι έξω από το παιχνίδι. Δεν τη στήγει με τίποτα. Και για τα μάτια του κόσμου και για ψίχουλα, έστειλε χαρτιά επίταξης ιδιωτών γιατρών σε περίπου 200 που είναι κυριολεκτικά ψίχουλα. Τίποτα. Και εμείς ποιους έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριοι, ως συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα της πανδημίας? Τον Πρίτανη, τον νέο Δράκα, οι παλιότεροι θυμούνται, είναι ο Πρίτανης των τάξων, όπως το λέγαμε, που κάλεσε τα βάρβαρα μάτια στο Πανεπιστήμιο, τον πρώην Δαπίτη που έκανε στα χρόνια της φοιτητικής του ζωής, ο ίδιος κατάληψη με άλλα βέβαια αιτήματα στην Βρετανία. Αυτόν τον Πρίτανη έχουμε εμείς σαν σύμβουλο. Και τον κύριο Εξαδάκτυλο, ο οποίος ακόμη και την ώρα που ακόμα και αυτή η κυβέρνηση μόνο για 200 πήγαινε ιδιώτες γιατρούς για επίταξη, έλεγε όχι, όχι, μην τους πειράζετε. Εμείς ιδιώτες με αυτούς πάμε ως συμβούλους. Είστε ευχαριστημένοι προσωπικά σε κάθε συνάδελφο? Απευθύνομαι το αντικείμενο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που σας εξέλεξε ο κόσμος να είναι οι επιτροπές παραλαβές έργων κατά κύριο λόγο και διάφορα διαδικαστικά ζητήματα και να μην σας επιτρέπουν τα κόμματά σας να συζητήσετε για τα νοσοκομεία, να συζητήσετε γιατί κυνηγάνε τους γιατρούς που δίνουν μάχη και κινδυνεύουν. Σας αρέσει αυτό? Είστε ευχαριστημένοι? Τέλος, κρατάμε για απάντηση στο αντίστοιχο θέμα το ζήτημα του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, το οποίο όμως, σας το λέμε εξ αρχής, ήδη έχουμε βγάλει ανακοίνωση. Είναι τροπή. Είναι τροπή για το Δήμο και επειδή ο Δήμαρχος αναλώθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό και στο ζήτημα της ιστορίας του 1821 και καλώς έκανε, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν επικαλείται την ιστορία. Όπως επίσης και η κυρία Νοτοπούλου, του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική όταν, γιατί ήταν δικιά τους νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ η εγκατάσταση του πρακτορείου του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας στην πόλη μας, και για να ξεχάσουμε τα ναζιστικά εγκλήματα, θα το πούμε αναλυτικά και στο αντίστοιχο θέμα, αλλά πολύ περισσότερο προκαλώντας όλους τους συμπολίτες μας όταν βλέπουν ποια είναι η στάση της Γερμανίας και των άλλων συμμάχων βέβαια, και Αμερικάνων και ΝΑΤΟ κτλ. Ιδιαίτερα όμως της Γερμανίας σε σχέση με τις προκλήσεις της Τουρκίας, και ερχόμαστε εδώ και εγκαθιστούμε το πρακτορείο της δίπλα στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Τροπή.